Νέα παράταση κυρίες και κύριοι για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο Βασίλης Πανός θα μας πει περισσότερα. Ε, νέα παράταση είναι η δεύτερη παράταση που δίδεται και σύμφωνα με το, Υπουργείο Οικονομικών θα είναι και η τελευταία. Η νέα παράταση λοιπόν που δόθηκε οριστικοποιεί τη λήξη της, 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 της καταβολής φορολογικών διώσεων μέχρι την 30η. Αυγούστου. Μέχρι σήμερα, Λίνα, θα πρέπει να σου πω πω έχουν υποβληθεί περίπου 5.160.000 φορολογικέ δηλώσει, δηλαδή το 81 Τις 100% των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό είναι και ο λόγο που από το Υπουργείο Οικονομικών θεώρησαν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε μια δεύτερη παράταση μέχρι το τέλο του έτου. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πω όσοι αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την παράταση θα πρέπει να ξέρουν πω θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν και την δόση Ιουλίου και τη δόση σε Αυγούστου στο mm -hmm. τέλο Αυγούστου. Αυτό ε, δεν αλλάζει, όπω λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ θα πρέπει να σου πω στο κομμάτι των εσόδων από τον Ένφια, πω σύμφωνα με τα στοιχεία έχουν προχωρήσει πολύ καλά οι πληρωμέ Ένφια, καλύτερα από τι από προσδοκίε, καθώ μέχρι σήμερα έχει, έχει καταβληθεί το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, από τα 2,3 περίπου που είναι να καταβληθούν συνολικά, ήδη στα δημόσια ταμεία. Τέλο, να, να συμπληρώσω το εξή, πω ε, έχει ξεκινήσει και η καταβολή για την επιστρεπτή προκαταβολή. Ο ένα στου τρει που πλήρωσε στην τριπτή προκαταβολή Λίνα την πλήρωσε εφάπαξ. Ξεπλήρωσε το χρέο του προ το δημόσιο δηλαδή.